Θα δούμε τώρα και ένα κομμάτι όπως ακριβώς μας τα λένε οι Άγιοι. Εμείς κύριε του Λάτο δεν δεχόμαστε άλλους. Μόνο τους Άγιους τους διαπιστευμένους της Εκκλησίας, όπως τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, στο λόγο του περί Δευτέρας Παρουσίας. Ας ακούσουμε ακριβώς τι λένε οι Άγιοι, όχι οι τεχνομαγίες που λες εσύ και οι τεχνολογικές επιστήμες και οι αρπαγές με σκάφη και όλα τα υπόλοιπα. Ας δούμε τι μας λέει ακριβώς ο Άγιος Κύριλλος που δεν συνάβει με αυτά που λες εσύ, γιατί είναι Άγιο Πνεύμα. Ενώ εσύ έχεις το κοσμικό πνεύμα, το Ιουδαϊκό πνεύμα που το πλασάρεις και το φιλτράρεις υποτίθεται πίσω από το Χριστό. Γι' αυτό όσοι θέλετε πραγματικά να σωθείτε, αποκηρύξτε ό,τι σας λέει ο Τουλάτος και αυστηρά δεθείτε μόνο με το Ορθόδοξο Πνεύμα. Ας δούμε τι λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων περί Δευτέρας Παρουσίας. Από το δεύτερο κομμάτι της Αμαρτωλών Σωτηρίας, κεφάλαιο Κ, περί της Δευτέρας του Κυρίου Ελεύθερος και της κοινής των ανθρώπων εξαναστάσεως. Πολύ φόβο και τρόμο να ανήκαν στον έχει ιστιού τον κόσμο ένας αποφασισμένος εις θάνατο, όταν τον ευγάλουν από τη φυλακή οι Δήμοι και τον πάγουν στο κριτήριο και να του αναγυγνώσουν την πικρωτά την απόφαση την οποία και εις το σάφτην ολιγοθυμίαν και μικροψυχίαν έρχεται από το φόβο της τιμωρίας όπου χλωμένη η όψη του η γλώτα και ο λάρυξ ξηραίνεται, το αίμα χάνεται από πάνω του και την έσαι από την άμερτη ολιγορία όπου λαμβάνουσε ευγένει σχεδόν η ψυχή τους προτού να τους θανατώσει το ξύφος. Αλλά τι έχει να κάνει όλο εν τούτο συγκρίνοντάς το με το φόβο εκείνων και σύγχυση όπου θέλουν λάβει η ταλέπορη αμαρτωλή την ώρα εκείνη τη φοβερά τη Δευτέρα του Δεσπότη Ελεύθερος, όταν τους κράζουν οι Άγιοι Άγγελοι να δώσουν απολογία φρικτήν το αδικάστο κριτή για όλα στα πράξεις και λόγια και διαλογισμούς της καρδίας τους, τι να γένουσι τότε, πώς να πού να κρυφτώσει, πώς να βοηθηθούν οι τάλαινες, εκεί δάκρυα δεν χρειάζονται καθόλου, η μετάνοια δεν ωφελεί, η προσευχή δεν ακούονται, αφού η τελευταία ώρα της ζωής τελείωσε δεν δίδεται πλέον καιρός προς μετάνοια. Πλούτος, δυναστεία και όλα του κόσμου όμοια δεν ωφελούν ποσός κατά την παροιμία, ουκ ωφέλησεν ο πλούτος εν ημέρα θυμού δικαιοσύνη, δε ρίεται εκ θανάτου, λέγει δε και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τάφη. Περί της του Κυρίου Ελεύσεως, ως περί αστρά που εξέρχεται από τον Ανατολόν και φαίνεται έως δεσμό, ούτως έστε και η παρουσία του Ιού του ανθρώπου. Ευθέως δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτιστήσεται και θελήν και αστέρες πεσούνται από του ουρανού και τα εξής. Λοιπόν, εάν έχουμε τώρα του Ιού τον φόβο, όταν αστράπη και βροντά δυνατά, δηλαιώντες μην έρθει κεραυνός να μας θανατώσει, καθώς το είπαμε πολλοί, μερικοί πολλοί, ποταφός φόβος, που το είπαμε μερικοί πολλές φορές, και ποιος τρόμος θέλει να καταβάλει τον κόσμο όλον τη φοβερά εκείνη η ημέρα που έχει να τρομάξει η γη, να μουγκιστεί η θάλασσα, να εξάψει ο αέρ, να κατέβει πυρ, να κατακάψει πάντα τον κόσμο, έπειτα να έρθει με τα δέψη πολλούς και δυνάμεις ο βασιλεύς των βασιλευών με τα πασών των ουρανίων δυνάμεων, και καθώς ήρθε πρώτερον ευτελής και καταφρονημένος υπό πολλών, αλλά μεγαλοπρεπής και ένδοξος και υπό πάντων προσκυνούμενος, εις την πρώτη έλευση ήρθε ο Δεσπότης Χριστός ταπεινά και απόκριφα, χωρίς κανένας καμία δόξα και κρυμμένος, 9 μήνας στην παρθενική μήτρα, αμή τότε θέλει έλθει με τα δόξη πολύ, εμφανώς καθήμενος επί νεφέλης ποτεινής, τότε γεννήθη εις πενιχρίων σπήλαιων, ανεκλήθη στη φάδνη των αλέγων και νεδίθη πτωχά, και ευτελής πάργανα, αμή την Δευτέραν θα έρθει ένδοξος και υπό πάντων Θεός της μεγαλειότητος γνωριζόμενος. Στην πρώτη ήρθε με τα σαρκός ποθητός ως βρωτός και στη Δευτέραν με τα απαθούς ουσίας θεοπρεπός. Το πρώτον σωτήρ Παναγράφος και το δεύτερον κριτής φοβερότατος. Τότε ήρθε δια τους αμαρτωλούς, αμή τώρα έρχεται κατά των αμαρτωλών. Τότε για να πάθει με τους εκλεκτούς και τώρα για να βασιλεύσει και να συνδοξαστεί με ταυτόν. Εις την πρώτην έλευση αυτού δεν επρόλαβαν σημεία και τέρατα να μαρτυρήσουν την παρουσία αυτού, αμή στη Δευτέρα θέλουν φαίνεται τόσα σημεία εις τον ήλιο, στη σελήνη και πάντα τα χτίσματα, όπου να τον εγνωρίσουν όλοι ότι έρχεται κριτής των απάντων για να αποδώσει ενός εκάστο κατά τα έργα του. Ο σοφός Ιερώνυμος λέγει στα βιβλία του πως ήβρικε εις τους χρονογράφους των Εβραίων ότι έχουν να προλάβουν την έλευση του Χριστού 12 σημεία, δηλαδή πρώτον, η πρώτη ημέρα να υψωθεί το σούτον η θάλασσα όπου να υπερεύει 15 πύχες όλα τα όρη, όχι να τα σκεπάσει αλλά να στέκεται εις τον τόπο της ως περίμενα τείχος τριγύρω της.
Την δευτέρα, το δεύτερο σημείο είναι να κατέβει τόσο βαθιά η θάλασσα ώσπου να μην φαίνεται. Το τρίτο, την τρίτη ημέρα να φαίνονται επάνω στην θάλασσα τα μεγάλα κίτη και θηριόψα, να φωνάζουν τόσο δυνατά και πολύ και να ακούγεται τη φωνή τους όσο μιλάνε. Την τετάρτη ημέρα να κατακαυθεί η θάλασσα και πάντα τα ύδατα. Την πέμπτη ημέρα να υδρώσουν αίμα όλα τα δέντρα της γης και τα χορτάρια. Την έκτη ημέρα να γίνει ένας σεισμός οικουμενικός σε όλο τον κόσμο, τόσο τον μέγας και φοβερός, όσο να μην δύνατε άνθρωπος ούτε ζώων να σταματήσει στους πόδες αυτού, αλλά να πέσουν όλες οι οικοδομές και τα κτίρια και όλα τα βουνά και πάστης τόπος υψηλός να γίνει μια παιδιάδα όλος ο κόσμος. Την εβδόμηνη ημέρα να χτυπούν οι λήφοι και οι πέτρες μεταξύ τους και να συντρίβονται. Την ογδόηνη ημέρα να ανοίξουν τα μνήματα από Ανατολών Ηλίου μέχρι Δυσμών, να ευγούν τα κόκαλα των αποθαμένων, να στέκονται άνετα της γης. Την ενάτη ημέρα να πέσουν τα άστρα από τον ουρανό και τα χτίνη όλα να συνάζονται στα πεδία και να φωνάζουν ισχυρούς χωρίς να βόσκονται. Την δεκάτη ημέρα να αποθάνουν όλοι οι άνθρωποι για να αναστηθούν με τους άλλους μεθαύριον. Την ενδεκάτη ημέρα να καταφλεχθεί ο ουρανός ο αέρ και όλο το πρόσωπο της γης που πυρός χωροδοτράτου. Την δωδεκάτη ημέρα να γίνει νέος ουρανός και γη κοινή και τότε να έρθει ο φοβερός Κριτής εμφανώς και πες να προπορεύεται αυτό, καθώς λέγει ο Δαβίδ, ο Θεός εμφανώς ήξει και ου παρασιωπήσεται, πήρε ενώπιον αυτού, καθίσεται και τα εξής του ψαλμού. Το αυτό λέει και ο προφήτης Ιωήλ στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο δε μεγάλος βασίλειος λέει ότι αφού καθαρίσει τον κόσμο ο Κύριος διαπυρός, το οποίο πήρε θέλει ανέβει περάνω των ωραίων 15 πύχες, καθώς και το είδωρ του κατακλυσμού, τότε θέλει διαχωρίς την θέρμην από το φως και τη μεν καύση να στείλει στους αμαρτωλούς διασποδρότερων που τους κόλαση, το δε φως να δώσει τις δικαίες για να έχουν περισσότερο νευροσύνη και αγαλίας. Τότε λοιπόν θα καθίσει ο Κριτής επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθίσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και εξής δια τέσσερας αιτίας είναι ανάγκη να γίνει η οικουμενική κρίση. Πρώτον μεν, ή να φανερωθεί εν αυτή η δικαιοσύνη του Θεού ούτως στην πληρωμή των αγαθών ως περί στην τιμωρία των φαύλων πράξεων κατά των ψαλμών, κατά του ψαλμωδού γιγνώσκεται Κύριος κρίματα ποιών και την αποκάλυψη πάντα τα έθνη ύψου και προσκυνήσου ενώπιον σου και τα δικαιώματά σου εφανερώθησαν. Δεύτερον, πρέπει με δικαιοσύνη να επενεθώσουν τα καλά έργα ενώπιον πάντα των αγγέλων και των ανθρώπων και τα πονηρά να κατακριθούν. Καθώς ο Παύλος μας νουθετά να μην κρίνουμε κανένα προ καιρού, αλλά να καρτερούμε του δεσπότου την έλευση όπου φωτίζει τα απόκριφα και τότε θέλει κρυθεί υπό αυτού πας ένας. Τρίτον, η κρίση των ανθρώπων σφάλει πολύ εις την ζωή τάφην, διότι γιατί κρίνει τα έξωθεν, τα οποία φαίνονται αμή δεν εξεύρει τα έσωθεν, αλλά νομίζονται άρνες οι λύκοι, τα θηρία και τα πρόβατα, δια τούτο κάνουν η χρειά να κρυθεί πας ένας, καθώς είναι να φανερωθούν οι πράξεις. Ότι καθώς τα δέντρα του πεδίου δείχνουν όλο τον καιρό του χειμώνος μιας λογής και δεν διαχωρίζεις το χλωρόν από το ξηρόν και το οφέλμον και εύκαρβον, από το ανοφελέστε και άκαρβον, αμή όταν έρθει το ποθινότατον αέρα που ενδύνεται ο κόσμος χρώμα εκείνων, προσυνίζουν τα λιβάδια, λιμόνι, σεβοδιάζουν τα φυτά, ανθούζουν και όλα τα δέντρα ενδύονται φύλλα και άνθη διάφορα. Τότε γνωρίζονται τα δροσερά από τα ξηρά και τα τρυφερά φορτώνονται φύλλα και άνθη και αποδίδουν εις τον τυρών των καρπών τους. Τα δε ξερά μένουν άχρηστα, υστερημένα πάση ευπρεπής και βιβλίου τους και μόνον αξία για να τα καύσουν. Έτσι και πάντες οι άνθρωποι έως ού βρισκόμαστε εις το δημήτα το χειμώνα της παρούσης ζωής, δύσκολα γνωρίζεται ο καλός από τον κακό και ο δίκαιος από τον αμαρτωλόν. Αμή την ημέρα της κρίσης σου που είναι το αληθινόν και άφθαρτο νέα και ανακαινίζεται όλος ο κόσμος και πάντες οι άνθρωποι αναστένονται, τότε θέλουν γνωριστεί σαφέστατα όσοι ήσαν δροσεροί και ποτίζονται υπό τις χάρτες του Θεού και όσοι απέθανε στην αμαρτία και οι μεν αμαρτωλοί και υπεύθυνοι ως δέντρα ξηρά ιστάμενοι εις την αριστερά του Θεού να μην έχουν καμία ευπρέπεια ούτε άνθρωση φίλων ουδέ καρπών ωραιότητος δόξης ζωής αιωνίου και ως ξηρά και άθεστα δέντρα να βαλθώσουν εις το πύρι της κολάσεως και πάλι είναι δίκαιοι ως δροσερά φυτά και εύκαρπα δέντρα γεμάτη έργα καλά να στέκουν εκ δεξιών του Κυρίου πεπικυλμένοι με ωραιότατα άμφη και να λάβουν υπέρ των ίδιων
να αναβλύζουν γέμονται στον καρπό της ενδόξου μακαριότητος. Τέταρτον και τελευταίον βλέπουμε τους κακούς και άνομους στη ζωή ταύτη, ευτυχισμένους και τους εναρέτους και δικαίους στις λήψεις διαφόρους και βάσανα. Όθεν πρέπει να δείξει ο Κύριος την αιτία της πάντας, διατί έδωσε της αμαρτωλής εδώ ευτυχία και της δικαίης το σάφτην πέρασιν και τούτο γίνεται σε αυτήν την κοινή ανάσταση όταν οι δίκαιοι εκλάμψουν σωστήρες απολαμβάνοντας τον καρπό των καλών του έργων, η δε αμαρτωλή δια τη φαύλην αυτών και πονηράν πολιτεία να λάβουν εσχήνιν αιώνιο, δια τα αυτά στα αιτίας έχει να γίνει η ανάσταση. Έτι δε και να απολαύσουν αντάμα μαζί η ψυχή και το σώμα των έργων ανταπόδοσιν και αντάμεις. Ότι επειδή και τα δύο αυτά κάνουν το αγαθόν το πονηρόν, είναι δίκαιο να κολλαστούν ή να δοξαστούν αμφότερα. Πολλά και διάφορα πράγματα είναι άξια στοχασμού εις αυτό το κριτήριο. Μη επάνω εις όλα ερεύνησε με ποια ποταπή ακρίβεια έχει να γίνει από τον κριτήν η εξέταση, όπου έχουν να ερωτηθούν και τα παραμικρά φτέσματα ού μόνο έργων, αλλά και λόγων και διαλογισμών. Τις να μην θαυμάσει και να μην φοβηθεί. Ακούν ταύτα τα δεσποτικά λόγια. Λέω δε ημίν ότι παν ρήμα αργών ή ο αν λαλήσωσιν οι άνθρωποι αποδώσουν περί αυτού λόγων εν μέρα κρίσεως, ταύτα λέγει στο 12ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Και αν δια τα ανωφελή και άκερα λόγια, όπου δεν κάνουν κανένα κακό, έχουμε να εξεταστούμε, τι θα πάθουμε από τα άπρεπα και ανέσχυτα τους αισχρούς λογισμούς και ρερυπωμένους, τους μυχρούς και πορνικούς οφθαλμούς, τα αιματωμένα χέρια και απλώς υπήνδια όλων των καιρών της ζωής μας, όπου τον εδαφανίσαμε εις έργα πονηρά και άπρεπα, όπως συνεσχύνει θέλουμε να λάβει αμαρτωλή την ώρα εκείνη. Οπότε όλες οι αισχρουργίες και οι ανομίες, οι οποίες εκλείπτονται στις θεσμονίες των οίκων τους, και οι ανησυχίες όπου έπραξαν εις όλη τους τη ζωή, να δημοσιευθούν και να φανερωθούν και να κατασκηνθούν ενώπιον πάντων των αγγέλων και ανθρώπων, τότε να βοηθούν καθημών των αμαρτωλών οι τρεις αυτοί κατήγοροι. Πρώτος ο δαίμονος της θέλει να δείξει εγγεγραμμένος πάσα στα σαμαρτίες όπου επράξαμε τότε και ποσάξει και ποιο τρόπο να βγω από τον Κύριο λέγω δικαιότατα κριτά. Ούτως ο αμαρτωλός δεν εφυλάξει τα συντολά σου, αλλά μάλλον ετέλει διεινεκώς τα σαρκητά θελήματα, λοιπόν αποφάσισε τον κατά τα σπράξη του. Ο δεύτερος κατήγορος είναι η κακή μας συνείδηση. Δηλαδή αυτή η αμαρτία μας η οποία είναι γεγραμμένη στα βίβλους να ιδεί ο Κύριος να κάνουν κρίση, καθώς λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και είδε τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους εστώτας ενώπιον του Θεού και βιβλία είναι όθησαν και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίας και τα έργα αυτών. Τρίτος κατήγορος ημών είναι όλος ο κόσμος, καθώς λέει ο Χρυσόστομος την ημέρα εκείνη δεν θέλουμε δυνηθεί να προφασιστούμε εις τον κριτήν με το να είναι καθημόν ο ουρανός, η γη, το ίδωρο, ο ήλιος, τα άστρα και όλος ο κόσμος. Ο έτη δε και ο φύλαξης ψυχής άγγελος του κάθε ενός, όσοι γινώσαν τα έργα και λόγια άπαντα θέλει μαρτυρήσει τότε την αλήθεια. Φαίνεται στο λαυξαϊκό ότι οι αδελφοί παρακάλεσαν τον Αβάμου να τους υπεί λόγω ψυχοφελή και απεκρίναν το λέω. Όσοι θέλει να λυτρωθεί από τις παγιές του διαβόλου να μην πέσει εις τη φοβερά ανάβηση της κολάσεως, σας έχει το νου της στην καρδία του, πάντοτε εις εκείνη την φοβερά απόφαση εκφωνήσει ο δίκαιος κριτής κατά των αμαρτωλών και αστέκεται με φόβον και θλίψη την οποία έχουν εις την φυλακή οι κλέπτες οι ληστές εκδεχόμενοι την ώρα του θανάτου απόφαση. Ήτινε συξεύροντες ότι δεν δύναται να λυτρωθούν από τον κίνδυνο, κλαίουν οδηγόμενοι διεινεκώς και ρωτούν για τον κριτήν. Πότε έρχεται να τους αποφασίσει η θάνατο, έτσι πρέπει να κάνει ο μοναχός και πας άλλος πιστός χριστιανός να λέγει καθόρον, με τα συντετριμμένες καρδίες και θακρύων θερμών, ή μη το αθλείο, πώς να παρασταθώ τη φοβερά εκείνη μέρα εις των αδέκαστων κριτήριων, ημέ, και να δώσω απολογία για την αμελή και φαύλη πολιτεία μου ασύνετος. Ναι, αδελφοί, γινώσκεται ότι ως της ουκ έχει τούτον το φόβο στην καρδία, τον ευκολία απίπτει στην αμέλεια και άλλα διάφορα αμαρτήματα. Αλλά ας έρθαμε στην μακαρία εκείνη φωνή και μπαμπόθητον, όπου θέλει η πει ο δεσπότης στους φίλους. Τότε αφού ποιήσει ο βασιλεύς την εξέταση και χωρίσει τους δικαίους από τους αμαρτωλούς και τους στήσει εις το δεξιόν του μέρος σε ρή αυτής ταύτα με αγαλαιόμενο πρόσωπο. Δεύτε ευλογημένο του πατρός μου και κληρονομήσα την ετοιμασμένη ημέν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Και τα εξής, έρθετε εκλεκτή μου δούλη να απολαύσετε τώρα το μισθό του κόπου σας πολλαπλάσιο μου.
Ελάτε να λάβετε βασιλεία μου τελεύθερη, χαρά να ανεκλάνε τον και δόξα να μάλλατε, εις την προτέρα μου έλευση γενόμενη άνθρωπο ποθητός και υπέμεινε για την αγάπη σας εμπερμούς και μάστιχας και επονίδης των θάνατων και σας έδωκα εις τροφήν της αρκός μου και τέρας πολλάς ευεργεσία σας έκαμε και τώρα πάλι νύθω να σας θεώσω και να σας δώσω την δόξα μου, η βασιλεία μου να είναι δική σας, η θεότης μου μακαριώτης σας, οι άγγελοι συμπολίτες σας, η μήτρη μου μήτρη σας, ο πατήρ μου η μέτρα σας και εγώ αδελφός σας. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερο χάρισμα, ότι δεν βρίσκεται αξιότερο τίποτα. Δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου, ελάτε εσείς που εγκαταφρονίδετε και εκδιώχθητε από τον κόσμο για το όνομά μου και, και απαρνηθείτε πατέρα, μητέρα και αδελφούς να σας τιμήσω καγώ και να σας δοξάσω, επί υπακούσατε το προστάγματί μου και μισήσατε τον κόσμο τη σάρκα σας. Δείξατε προς τους φτωχούς πλάχνα εκτισμό, δια αγάπη μου γινώσκετε και ότι εμένα εκάμετε την καλοσύνη εκείνη, δια ταύτα ως χρεοφιλέτη σας ανταμείβω πολλαπλούσιο πάροχα, σήμερα με δόξα αμάρτων και εφρόσινο αιώνιο. Και εφροσύνη αιώνιου. Ο Σαντάμ τη άπειρο ει τόση ολίγη ευεργεσία. Ο ευεργεσία ανήκαστο ει το σου των βαχύτητα μου χάσμου. Ο ατίμητο δωρεά ει μικράν αγαθοργία. Ο Θεέ μου πανάγαθε. Και τι αμπτάμευση είναι αυτή να δώσει το σάφιν βασιλεία και μακαριότητα να κλάνει το διαλύο νάρθεν και είναι και ποταπώνει μάτιν. Ο καλότυχη δίκαιο που πληρονομάται τη άφθην απόλαυση διαολίγων καλών όπου επράξε. Αφού ευχαριστήσει του εναρέτου ο βασιλεύ τρέφει με το ρίσκι και θυμού ανικάστο το πρόσωπο προ του ταλαιπώρους αμαρτωλούς λέγον προς αυτούς και ο άρνοι και ασεβέσταροι. Ήρθε ο καιρός να απολαύσετε καταξίαν τον έργο σας. Ο αχράριστοι όπου εκαταφρονάτε το νόμο μου, τα συντολάς μου δεν εψηφάτε ποσός, καταπιέζατε τους δούλους μου νομίζοντας ότι δεν θέλετε δώσει απολογία τον έργο σας. Άλλου έσας. Τώρα να καταλάβετε την μεγάλη ζημία σας. Ο κλίματα του αμπελώνω σας άτρακα. Εγώ δεν έλειψα ποτέ να σας φωτίζω με τη δρόσα της χαρητός μου και το ίδρυο της σοφίας μου και να σας φωτίζω με τον ήλιο της πίστεως και να σας τρέφω με τη βρύση των μυστηρίων μου, τους αγγέλους μου, έδωσα δε διαφύλακά σας και άλλας χάρητας και ευεργεσίας σας έκανα και εσείς ευγνώμονες αμή, εμεί ανταποδόκατε πονηρά αντί αγαθών. Αντίστα φίλοι νόρι μου και καρπών αγαθοεργίας εγεννήσατε άκανθας και τριβόλους. Εγώ είμαι άνθρωπος δι' αγάπης σας και πολλά εκοπίασα για να σας λυτρώσω από την προπατορική αμαρτία, παρευρώθην ισχύρα σαν νόμο. Μαστιγώθην, εραπίστην, εστέφθην, ακάνθες και απέθαναν εις το σταυρό, με σχήνει πολύ διαλόγου σας και να σας λυτρώσω της αιωνίου εχμαλωσίας και να σας κάνω κληρονόμους της βασιλείας μου και εσείς αχάριστοι εις τη άρτας ευεργεσίας. Τι έκαμε τε διαλόγου σας, πόση ελεημοσύνη εδώσατε, πόσον κακοπαθήσατε με νηστείας, αγρυπνίες και άλλα τι άρθα όπου χρεωστείτε να πράξετε, πολύ να χαριστεί αδείξατε. Προς το πάθος μου τα μυστήρια μου καταφρονήσατε και όλα σας τα εθελήματα ετελέσατε πλεονεξίας, πορνείας, φωνικά και άλλα όμοια ανομήματα και εμέ δεν εψηφίσατε ποσούς ούτε δια Θεών σας με έχετε, αλλά και πολλά ξεβλαστημάτε το όνομά μου ανέσχυτα. Λοιπόν, επειδή ούτε ο τρόπος επολιτεύτη και τα συνταλά μου δεν εφυλάξατε, τώρα δεν έχετε μέρος με τεμού, ουδέ ποσός στη βασιλεία μου. Αλλά πώς να διηγηθώ, αδελφοί μου, τη φοβερά είναι εκείνη την απόφαση που θέλει εκφωνήσει κατά αυτόν, αφού τους ελέγξει ο Κύριος. Τρέμει η χείρ μου καταλήθεια, οφθαλμένου στα λάζουση δάκρυα και δεν δύναμη να τη γράψω. Η γλώσσα μου γίνεται άλαρος και το αίμα ψυχρών, ο λάρεξ μου ευράχνησε και δεν μπορώ να συντύχω. Έξτυχη ουρανέ, η γη τρόμαξον, φρίξον θάλασσα και σαλεύτε τα στοιχεία πάντα της κρίσης. Ο λήθη, ο φυτά, τα χορτάρια, ακούσατε την καταδίκη των αμαρτωλών, τη φοβερά απόφαση και συμπονέσατε τους. Τούτους και εκ των φίλων σταλάξατε δάκρυα. Όχι να ήταν δυνατόν την ώρα ταύτη να ακούστηκε η φωνή μου εις όλα τα του κόσμου τα πέρατα να την ενωτίστησαν άπαντες πλούσιοι και πέντες άνδρες τέτοια γυναίκες και γρικήσατε. Και γρικήσασε και ακούσαν τη φοβερή εκείνη την απόφαση όπου θα δώσει ο δικαιότατος εκείνος κριτής κατά των αμαρτωλών λέγοντας «Πορεύεστε από μη καταραμένη στο πυρ το αιώνιο το ετοιμασμένο το διαβόλου και της αγγέλης αυτού. Ο παρακλήτου συμφωνασό ζημία εν εκδική του. Κλάψατε πάντες οι ακροατές και θυμνίσατε ότι φρικτή και αμετάθετος η απόφαση η θλίψης αιώνιος και η οδύνη απαρηγόρητος. Ούτως ο λόγος θέλει να είναι το σάρτης δυνάμεως όπου να ανοίξει η γη παρευθής να καταπίει στην άβυσον όσους
τους έπαιζαν την κιθάρα και τα κύμβαλα και χαίροντες με τη μουσική και γλυκύτητα των οργάνων, εδαπανούσαν εις μάτιν τα άκυρα της ημέρας τους. Τάφνη την πτώση γράφει ο Ιωάννης εις την Αποκάλυψη λέγον, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη και γένετο κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και μετά τούτα αυτά πάλι λέγει. Είδον ένα άγγελο ισχυρόν και σήκωσε ψηλά ένα αλήθεια μεγάλο και ως μήλον και τον έριψε στη θάλασσα λέγον, μη την ταραχήν ταύτη θέλει βυθιστεί εκείνη η μεγάλη χώρα της Βαβυλώνος και ποτέ να μη σηκωθεί από τον βυθό ούτως ούν θέλουν πέσει η αμαρτωλή εις εκείνον των θρηνώδη βυθών φουζοφοδέστατον της ατελευτήτου κολάσσες. Ο άκρα τυπο... Ο ακροατέ, ποταπήν θλίψην και πικρία νομίζετε θέλουμε, θέλουν συλλάβει οι τάλαινες όταν απ' αλλήλων χωρίζονται, ο φίλος από τον φίλον, ο πατήρα από τα φίλτα τα τέκνα, ο ανήρα από την αγαπημένη ομόζυγον, να υπάγουν ομένοι στην αιώνια ζωή, οι δέοι στην κόλαση να τελεύθητον, τότε να καταρά το ένα στο άλλο, ομένοι να λέγει προς τα παιδιά του, κατηραμένο να είσαι τέκνο, και εσύ τη σιγατέρα για την άμετρον αγάπη που σας είχα, για να σας υπανδρέψω ευγενικά, να σας κάνω πλούσια, εμείς σαν την ψυχή μου. Και δεν ενθυμούν των εντολών του Κυρίου, αλλά ήρπαζα τα αλότρια και αδίκαιο για να σας πλουτίσω και τώρα κολλάζουμε διαλόγους σας. Και αυτά πάλι να λέγουν προς αυτούς. Ανάθεμά σας γονείς μας σας ευείς και παράνομοι, όπου δεν μας ερηδάξατε τα εντολάς του Κυρίου, ούτε προς τη σωτηρία μας οδηγήσατε. Ποια ωφέλεια μας εκάματε με τον πλούτο σας, αυτός ήταν η αιτία της απολίας μας. Γιατί δεν τον αποκτήσατε με δικαιοσύνη αλλά με αρπαγή και πλεονεξία και πάλι εμείς για να έχουμε πολλά χρήματα εκάνουμε τα σερβικά μας θελήματα. Αμή αν είμαστε πτωχότεροι δεν θέλαμε αμαρτάνει το σούτον ανέσχετο. Ανάθεμά σας λοιπόν αφρονέστατε ότι δεν μας πλουτίσετε για να μας δώσετε προσκυρογή και φθυρωμένη απόλαυση. Μας υστερήσετε τις αιωνίου μακαριότητες και χωρίστημε και εμείς και εσείς από το Θεό και κατεκρίθημε εις πύρα τελεύθυν. Αυτά και άλλα όμοια θέλουν λέγει ένα συγκινής προς τον έτερον ανοφέλευτο. Και τότε δεν χρειάζεται ποσό συμμετάνει. Ακούσατε κοσμική ευγενέστατη πόση ωφέλεια λαμβάνετε να κάνετε τα τέκνα σας πλούσια και πάσης κολάσεως τους γίνεστε αιτίοι. Αμή διατί έχετε τόση δίψα εις την κρατηραμένη φιλαργυρία, τι τα θέλετε τα χρήματα και τα συνάζα της απώλειάν σας, γιατί δεν τα δίνετε της πτωχής να σας τα χρεωστεί ο δεσπότης τότε εις εκείνη το πάνδημο θέατρο να σε ευλογήσει ενώπιον πάντων να σας κάνει συγκληρονούμους της βασιλείας του, αμή προτιμάτε ασύνατη να κολαστείτε και να αφήσετε τα τέκνα σας πλούσια. Είναι τεινές το σούτον ανόητοι και υποδαιμόνων περιφερόμενοι όπου εναντιούνται εις τα άνωθεν λέγοντες. Τι σε ξέρει να είναι αλήθεια πως έχουμε να αναστηθούμε πάλι μετά το σούτον χρόνων περίοδων όπου ούτε καν κομμάτι κόκαλον έμεινε αλλά πάντες εγίνεμαν στάχτη και χώμα ψήφιστον ό της βλαστημίας. Όσης αρνείται της ψυχής την Αθανασία να λέγει ότι δεν είναι Ανάσταση νεκρών, είναι καθολικός άθεος, ότι τόσον είναι να υπήτει αυτά ως περ να έλεγε ουκ έστι Θεός. Τούτο είναι να ανοίξει κάποιος την θύρα εις πάσα να σέλγει και να κάνει όσα κακά του υποβάλλει ο δαίμονος, ότι αν δεν ήταν άλλη ζωή με τα θάνατο, ήταν ανάγκη να φεύγουμε τώρα της αρετάς και να τελούμε όλα τα σαρκικά μας τα λύματα, να διάγουμε μία ανάσεμνο ζωή και χειρόδι και να φεύγουμε όλο εκείνο που μισάει η φύση μας. Να πολιτευόμαστε σε ανάλογα ζώα ανόητα. Έτι δε, εις τούτον τον κόσμο βλέπουμε και γίνονται πολλές αδικίες. Οι πλούσιοι καταφρονούν τους φτωχούς και τους πνίγουν με ωφελίες και διάφορα βάσανα. Οι τύρανοι φωνεύουν πολλούς αδίκους και παιδεύονται οι ανεύθυνοι. Οι δισευείς και παράνομοι λαμβάνουν τις ηγεμονίες. Οι άγνωστοι και ανάξιοι έχουν τις τιμές και αξίες, οι δε συνετοί και γραμματισμένοι είναι καταφρονημένοι και άτυποι. Οι σοφοί ηγεμονεύονται από τους ασόφους και τους φρονίμους ορίζουν οι άφρονες. Οι πονηροί και οι υποκριτές προστάζουν και οι αγαθοί και οι ενάρετοι ευτελίζονται, το ψεύδος επαινείται και η αλήθεια καταπατείται και απλώς έχουν ψυχή νου και έχει ζωή. Εάν λοιπόν ούκα στην Ανάσταση των νεκρών και ανταμαδεί των πράξεων, είναι ανάγκη να είπαμε ότι ο Θεός δεν κυβερνά τον κόσμο καλά επειδή γίνονται τόσες αταξίες και δίδει αιτίαν και τολμώσουν οι άτυχοι να κάνουν πάσα ανανομία με το να μην τους παιδεύει βαρύτατα και τούτο μόνο να το βάλει στο νου του κάποιος με μεγάλη ασέβεια. Αλλά εμείς οι άπιστοι λέγουμε ότι το κακό όπου δεν παιδεύει ο Κύριος στη ζωή τάφη, το παιδεύει στην
την άλλη βαρέως και τούτο είναι σημείο αληθές και μαρτυρία ψευδεστάται, ότι πώς είναι άλλο κριτήριο στο οποίο μέλει να εξεταχθούσουν όλες οι πράξεις μας, ο Χρυσόστομος λέει στην τέταρτη ομιλία περί προνοίας τάφτα για να αποδείξει ότι είναι και άλλη ζωή μετά θάνατο. Ένας κριτής λέγεται δίκαιος όταν δυνάμενος παιδεύει τους κακούς και τους αγαθούς βραβεύει, και επειδή ο Θεός είναι υπέρτατος πάντως του κόσμου, κριτής ανάγκη να κάνει το όμοιον, αλέως δεν θέλει να είστε Θεός ούτε δίκαιος. Ό,τι η δικαιοσύνη είναι το σούτον ενωμένη με τη θεότητα, όπου όποιος αρνηθεί την δικαιοσύνη εις αυτόν αρνείται και τη θεότητα. Τώρα βλέπουμε πολλούς εναρέτους και αγίους ανθρώπους, οι μερικοί μου μόνο δεν βραβεύονται από τις αγαθοργίες αυτών, αλλά μόνον έχουν θλίψεις, διωγμούς και διάφορα βάζαν και πάλι άλλους μοχθηρούς, όπου δεν έχουν θλίψει καθώς τους πρέπει, αλλά απόλαυση. Εάν λοιπόν δεν είναι άλλη ζωή, άδικος είναι ο Θεός, αμοιβάνοντας την Ανάσταση των νεκρών φυλάγια, τη δικαιοσύνη και τα κρίματα του Θεού, ότι όσοι κλαίωσουν εδώ δι' αγάπη του, στην άλλη ζωή να γάλλονται, και πάλι οι αμαρτωλοί όπου έχουν εδώ την χαρά και απόλαυση, θλίβονται εκεί τα τελέσματα κατά την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Νίσθητη τέχνων ότι απέλαβε τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και τα εξής, λέγει δε και στη σοφία ο Σολομών, ότι στην κόλαση θέλουν λέγει ασεβείς δια τους εσωσμένους αυτά. Ή δε πως εκείνοι όπου καταφρονούμεν εμείς στην άλλη ζωή είναι τώρα συναριθμημένοι μετά του Θεού Αγίους και ο ευτυχισμένος κλήρος αυτών είναι αναμέσων των Αγίων. Ού μόνο δε εις τα συμμετέρας βίβλους, αλλά και εις μερικάς των Ελλήνων φαίνεται αυτή η αλήθεια, διατί ήσαν την αίσθητη φιλόσοφοι και κατάλαβαν από την πολύ τους γνώση της ψυχής την Αθανασία και αψήφισαν περί τούτου γεγραμμένα μερικά λόγια, από τα οποία θα αναφέρω δύο μαρτυρίες εις πίστωση των άλλων και της αλήθειας βεβαίως. Ο Πλάτων, εκείνος ο Ξοχώτατος, τον οποίον για να συντύχει περί Θεού ασεβέστατα ονόμασαν θείον, γράφει στον Γοργίαν ταύτα, έσχατον κακών και πολλά ζημιώδες είναι να υπάγει η ψυχή μου στην άλλη ζωή, πεφορτισμένη τες αμαρτίες. Έτι δε εις τον διάλογο του Φέδωνα, λέγει ταύτα, εάν απόθανε και η ψυχή με το σώμα, είχαν πολλήν ωφέλειαν οι άνομοι ότι έζησαν καθώς και τους ήρεσαν στη ζωή ταύτα. Και δεν ήθελαν να δώσει απολογία για τα σπράξη τους. Αμοί, επειδή η ψυχή είναι αθάνατος, δεν μπορούν να αφήσουν την τιμωρία των έργων τους. Εκείνες δε πάλι σιβήλες οι χρησμοί των οποίων είναι εις τον κόσμο τόσο περίφημοι, ομίλησαν περί τούτου ως περί Ερυθρέα ή της είπε. Ταύτα περί των τιμωριών της κολάσεως, το αιώνερο που ήρθε θέλει κατά και τους αμαρτήσαντας και οι δελφικοί και άλλοι των οποίων αφήνω τας ρίσεις για να μην μακρύνω τον λόγο και έρχομαι εις τους δικούς μας ή την εσούν μόνο με τη θέληση του νόους αλλά και με τα έργα και με το αίμα τους ομολόγησα εμφανέστατα την κοινή Ανάσταση. Οι Άγιοι Μάρτυρες λέγω όπου υπέμειναν διάφορα κολαστήρια οι όσοι ασκητέ ή την εσεκοπιάστησαν τόσο βαδίζονται στην τεθλιμμένη οδό των θλίψεων και φύλαξαν το σάφινε κράτη για να λάβουν στην αμοιβή των καμάτων. Από τούτου λοιπόν φαίνεται αψευδέστατο ότι αν δεν ήταν άλλη ζωή δεν καταφρόνιζαν αυτήν την Προύσελ να φανούσε το σούτον σκληρή και άσπραχνη προς τη σάρκα τους. Οι διδάσκαλοι και οι γραμματισμένοι σοφότατοι άνθρωποι, πας γενεαλογίας από κάθε μέρος του κόσμου μετά τούτων συγγραμμάτων, εμαρτύρησαν αυτήν την αλήθεια, οι οποίοι διατί είχαν νουν υψηλών και πολύ σοφία, κάνουν και τους απλουστέρους και ιδιότητας να αμφιβάλλουν. Τόσοι οι βασιλείς αυτοκράτορες, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Θεοδόσιος και οι τίωτων διάδοχοι, όπου κυρίευσαν όλο τον κόσμο και είχαν ταύτην το σάρθιν εξουσία και δύναμη, εξέτασαν εμελώς ή να μάθωσαν εάν ήταν άλλη ζωή και έτσι ομολόγησαν λόγης και έργης συναρέτων αυτών την ενάρτητα αυτού πολιτεία και βεβαίωσαν ότι είναι και δεν άφησαν αμφιβολία όπως ως άλλα, γιατί να διηγούμε με μαρτυρία σ' ανθρώπων αυτήν την αλήθεια την οποία ο Κύριος εις πολλούς τόπους του Ιερού Ευαγγελίου επαρήγγειλε λέγον «Μακάρι η πτωχή ότι αυτόν είναι στην βασιλεία των ουρανών». «Μακάρι η κλαίοντος ότι αυτή ότι νυν ότι γελάωσε». «Χαίρεται ότι ο μισθός ημών πολλής εν τους ουρανείς και εις άλλους τόπους ομοίως εάν». Λοιπόν, δεν ήταν άλλη μαρτυρία και απόδειξη, μόνο αυτή του Δεσπότου φτάνει να μην αμφιβάλλω ότι τόση ανεσχυλία και ασέβεια είναι να υπείς πως δεν είναι
νεκρόν Ανάσταση, όπως να έλεγε ότι οι πατριάρχοι και οι προφήτες δεν ήξεραν τι ελάχισαν, οι δε Απόστολοι και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας μας έσφαλαν και όσοι εμίσαν τον κόσμο τα συντονάς και κακοπάθησαν ελπίδιζοντας το βραβείο με την άλλη ζωή, πλανέθησε. Και πως οι μάρτυρες λολάθησαν και να κακοθανατήσουν άγνωστα επειδή με τα θάνατον δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή, ούτε χάρισμα εις το σάφτα ηρωικά και δοξότατα έπαιδε που θέλει και απλώς υπήνουν σαν να έλεγες ότι η διδαχή και ο νόμος του Χριστού είναι ψεύθυρος, γιατί εάν δεν ήταν των έργων και πράξεων ανταπόδοσης θέλαμε έστε εμείς οι χριστιανοί αφρονέστεροι όλων των εθνών, λοιπόν, ο από όλα τα έθνη επειδή άγονται στην οτέρα ζωή και παμόχθηλον. Λοιπόν, μην πλανάστε επειδή είναι ανάσταση νεκρών, μην διάγετε αμέριμνα, αλλά διορθώσατε την ψυχή σας αμαρτωλή και μην καθεύετε εις την αμέλεια. Ανοίξατε τους νοητούς οφθαλμούς και τα αυτιά σας να ακούσετε τη σωτηριώδη βουλή όπου σας δίδει ο προφήτης Ιερεμίας. Λέω, δώδε το Κύριο ημών δόξαν ή προτού συσκοτάσε και προτού προσκόψουν πόδας ημών επί υποόρη σκοτεινά και αναμείνατε εις φως και εκεί σκιά θανάτου. Και ο Δεσπότης κάλλιον από όλους μας μου θετά εις το ΚΑΠΑΛΧΑ κεφάλαιο του Λουκά λέγω προσέχετε αυτής μήποτε βαρανθώσει μόνο καρδία και κρεπάλι και μέλη και μερίμνης βιωτικής και ευνηδίως εφημάσαι πιστή η μέρα εκείνη, δηλαδή φυλάγεστε άνθρωποι, μη διωθείτε εις πολυποσίαν και μέθην και μέρημνας και φροντίδας του κόσμου και έρθει έξαφνο εις εσάς η ημέρα εκείνη. Φοβήθηκε λοιπόν την έλευση του Μεγάλου Θεού και Παμβασιλέως των όλων με τόσον τρόπον όσων έχετε στην παρουσία ενός επιγείου Κριτού, όπου να ήθελε να εξετάσει τα σπράξη τα σούρ της Ανίας. Αν ήρχεται ο βασιλεύς εδώ στη χώρα να σας στείλει άλλον επίτροπο ή να εξετάσει διαπτέξιμονα αποστασίες και συμβιβάστητε με άλλον ασθέντη και προδώσατε να προδώσετε την πόλη στα σχέρια του και όσους έβρισκε τούτο πτέστατας να τους θανατώνει αναλεήμωνα από τα πόνο φόβων ελάμβαναν όσοι γνώριζαν εις του λόγου του το έγκλημα. Κρίνετε το μοναχή σας χωρίς εγώ να σας το είπω. Ω πόσα έδιδαν για να φύγουν το θυμό του επιγείου Κριτού. Επαλήθειας εχάριζαν θησαυρούς, εξοδίαζαν το χρυσίον όλων και το αργύριο επουλούσαν αμπελώναστε και χωράφια και πάσαν ζημία έστεργαν να πάθουν μόνο να φύγουν το θάνατο. Αμαρτωλέης μεγαλύτεραν συμφωνών ευρίσκεσαι και δεν το γνωρίζει, γι' αυτό δεν επιμελείσαι τη σωτηρία σου. Ο βασιλεύς μέλη να έρθει μίαν ημέρα εξ ουρανού με όλους τους αγγέλους να συγκαλέσει όλα τα στοιχεία και τα κτήματα και κτήματα κατά σου και να σε αφανίσει δικαίως γιατί επρόδωσε την νοητή πόλη αυτού στους εχθρούς σου λοιπόν την ψυχή σου τελών του διαβόλου το θέλημα και εσύ φροντίζεις να επιστρέψεις τα λέπορε εις μετάνοια των επίγειων Κρητήν δηλειάς το σούτων και των επουράνιων δε φοβάσαι για να γλιτώνεις από τούτων όσες δεν δύναται να σου κάνουν κακόν περισσότερο ή μη μόνο να σου πάρει τη ζωή την πρόσκληρο έστεργες να υπάγεις να υπομείνεις πάσαν θλίψη και βάσαν και χάριζες όλο το πράγμα σου για να λυτρωθείς από τον δυνάμενο σώμα και ψυχή. Από λες δεν θέλεις να δώσεις ελεημοσύνη το ίμιση ο αγνωσίας και ματαιότητος για να φύγεις του σώματος θάνατο τον σώμα θάνατο που πάλι τελευταίς αύριο έκαμες τόσο για να λυτρώσεις το σώμα και την ψυχή αντάμα από τον αιώνιον και ατελεύθερον θάνατο δεν βάζεις άφρον ποταπίν επιμέλεια φτάνουν ταύτα για να παρακινήσουν τον αμελή και ο πνηρών προς μετάνοια και ας είπαμε ο λίγα την άπαρη της δόξης του παραδείσου για να καταλάβει πας ένας πόσων αγαθών υστερείται για την ακηδίαν αυτού και αμέλεια.